Ετοιμαστείτε, παιδιά, ξεκινάμε. Αλχημίες, φίνες, γλυκές, η ζωή μας. Καλησπέρα σας. Όταν δέχτηκα την πρόσκληση από το TEDx και έμαθα ότι το φετινό θέμα ήταν η επανεκκίνηση, κατάλαβα ότι ταυτιζόταν απόλυτα με τη ζωή μου, με την πορεία μου. Όλη η ζωή μου είναι μία συνεχόμενη επανεκκίνηση. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής. Δεν μ' αρέσανε τα γράμματα, δεν ήθελα τα θρανία, ήθελα να φεύγω από το σχολείο, αλλά ήθελα να ονειρεύομαι, να διαβάζω παραμύθια, να κοιτάζω τα αστέρια και τον ουρανό. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ τι συμβαίνει εκεί επάνω. Πάντα ήμουν ένα παιδί με όνειρα. Οι γονείς μου ήταν αγχωμένοι και θέλανε να με σπουδάσουν. Μου λέγανε τι θα γίνεις. Εμένα δεν με ανησυχούσε και τους έλεγα ότι κάτι θα κάνω, κάτι θα ονειρευτώ στη ζωή μου. Με στείλανε στην Ελλάδα για σπουδές, με βάλανε σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν τα κατάφερα. Δεν ήθελα. Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, να ζωγραφίζω. Και τελικά με βάλανε σε νυχτερινό λύκειο και πήγα για σχέδιο που μου άρεσε η ζωγραφική. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Αλλά ο αρχιτέκτονας θέλει και μεγάλες σπουδές. Τελικά, στο βραδινό λύκειο που ήμουν, το πρωί, σαν παιδί που είχα πολλή ενέργεια, ήθελα κάτι να ασχοληθώ, είχα πολλές ώρες. Και πήγα στο θείο μου που είχε ανταλλακτικά με το ποδηλάτο. Νομίζω ότι δεν με έχετε μέσα στη μουτζούρα να είμαι με τα ανταλλακτικά με το ποδηλάτο. Έτσι βρέθηκα σε ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Όταν μπήκα μέσα στο εργαστήριο, σαν παιδί, πρέπει να ήμουν 18 χρονών, μαγεύτηκα βλέποντας τη ζάχαρη ζουνό, τη μαρέγκα, τα γλυκά, τις κρέμες και λέω εδώ είμαι. Ερωτεύτηκα. Στις πρώτες μέρες ήταν πάρα πολύ καλά. Μετά από 2-3 μήνες, τα μαστόρια, γιατί η λέξη σεφ δεν υπήρχε τότε, ήταν οι μάστορες, τα μαστόρια δηλαδή, δεν ήταν να με εξελίξουν. Έμενα στάσιμος. Λέω, πρέπει να βρω ξανά το δρόμο μου, να μάθω αυτή την τέχνη καλύτερα. Και έμαθα ότι ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα ζητάει ζαχαροπλάστη. Σαν παιδί με θράσος, πήγα και λέω είμαι εδώ, με πήρε ο σεφ, ήταν Γερμανός, μου έδωσε ένα παντεσπάνι, μου έδωσε και κρέμα, να το συναρμολογήσω. Ήταν αυτό που ήξερα να κάνω πάρα πολύ καλά στην προηγούμενη δουλειά. Μου λέει, προσλαμβάνεσαι τη Δευτέρα, πιάνεις δουλειά. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί το λέω τα δύσκολα. Δεν είχα εμπειρία. Πήγα ως ζαχαροπλάστης. Σαν πιτσιρικά με βάζαν βραδινή βάρδια. Και μου δίναν μία λίστα να κάνω σου, να κάνω εκλέρ. Έλεγα ότι έπρεπε να το παίξω λίγο ξύπνιος, να φερθώ ξύπνια. Και τους έλεγα, δείξτε μου τη συνταγή, δείξτε μου πώς το φτιάχνουμε, γιατί εμείς το κάναμε διαφορετικά, εκεί μην κάνω λάθος. Και έτσι δούλεψα, έμεινα 2 χρόνια με πολύ σκληρή δουλειά, γιατί την αγάπησα τη δουλειά. Είχα περιθώρια, φώτου, σχόλαγα, να μείνω 1 ώρα. Και αυτή τη 1 ώρα έμενα μέσα στο ξενοδοχείο για να πηγαίνω στις άλλες κουζίνες, να βλέπω, να μαθαίνω. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, πάντα το λέω, στους σεισμούς του 81 στην Αθήνα, είχα να σερβίρω 2.000 επιδόρπια. Ήρθε ένας βοηθός να με βοηθήσει και μου λέει σεισμός. Του λέω δεν είναι ο σεισμός, είναι η ένταση της δουλειάς. Κουνήσου, λέω, πρέπει να μοιράσουμε τα γλυκά. Και ξαφνικά είδα όλη η κουζίνα έχει αδειάσει και έμεινα μόνος μου. Έμεινα 2 χρόνια, ήταν μεγάλο σχολείο για μένα.
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και έτσι, πώς βρέθηκα με μαγαζί στο Κολωνάκι. Ο πατέρας μου, ως πνεύμα εμπόρου από την Κωνσταντινούπολη, μου λέει, πρέπει να κάνεις δικό σου μαγαζί. Μα έλεγα, είμαι πάρα πολύ μικρός. Αλλά είχα και ένα όνειρο, όπως πάντα ονειρευόμουν, πώς θα είναι αυτό το ζαχαροπλαστείο και δεν θα είναι όπως όλα τα άλλα με κούκλες και αντικείμενα. Ήθελα ένα μίνιμαλ ζαχαροπλαστείο, να έχει φρέσκα υλικά, φρέσκα φρούτα, καλή σοκολάτα και να διάζουν το μεσημέρι. Έμενα τότε πλατεία Αμερικής, ούτε ήξερα που πέφτει το Κολωνάκι. Αλλά κάτι μου λέγανε ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Και λέω, θα το κάνω στο Κολωνάκι. Πήρα τον δρόμο για το Κολωνάκι. Η αναζήτηση ήταν δύσκολη. Δεν με πίστευε κανείς, έλεγανε είναι πιτσιρικάς, δεν υπάρχει περίπτωση, μου ζητούσαν οι χρυσές λίρες για εγγύηση, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά εγώ επέμενα. Και τα κατάφερα. Βρήκα ένα χώρο 35 τετραγωνικά υπόγειο, το νίκιασα, το εργαστήριο αρού, δούλευα το πρωί, τα πήγαινα, ξενύχταγα το βράδυ σαν νεαρός, δεν το βάζα κάτω, έλεγα θα προχωρήσω, θα κάνω και άλλα πράγματα. Τότε έγραφε ο τύπος ότι ένας νεαρός, πολύ μικρός, αλλάζει τη γεύση της Αθήνας. Όλα πολύ καλά. Τα επόμενα 10 χρόνια βιώνω την καταστροφή. Την καταστροφή γιατί. Γιατί ανοίγω μαγαζιά, μου ζητάνε franchise, δεν ήξερα τι σημαίνει franchise, δεν είχα οικονομικό σύμβουλο, κάνω ένα μεγάλο μαγαζί, κάνω στο μαγαζί μέσα γκαλερί, αισιοδοξία, χαρά μεγάλη και έρχεται η οικονομική μου καταστροφή. Δεν το βάζω κάτω. Λέω θα προσπαθήσεις, δεν θα κοροϊδέψεις τον κόσμο, ούτε από υλικά, ούτε από το τίποτα. Και βιώνω καθημερινά μία λύπη, μία ταλαιπωρία, αλλά συνεχίζω, συνεχίζω, συνεχίζω. Περάσανε 10 χρόνια και το 2004 λέω θα κάνω μία καινούρια επανεκκίνηση στη ζωή μου. Εγκαταλείπω την αλυσίδα που είχα κάνει και ξεκινάω πλέον με το όνομά μου σαν Στέλιος Παρλιάρος και αρχίζω να δίνω συνταγές σε περιοδικά, γράφω βιβλία, κάνω σεμινάρια, είμαι ο πρώτος που κάνει σεμινάρια ζαχαροπλαστικής στην Αθήνα τότε και το 2008 με τρώει το μικρόβιο ότι δεν ήθελα μαγαζί αλλά πάλι θέλω να κάνω ένα μαγαζί με καινούριο κόνσεπτ γιατί πάντα έχω όνειρα και κάνω το μαγαζί Γλυκές Αλχημίες by Στέλιος Παρλιάρος το οποίο και αυτό πετυχαίνει και την ίδια χρονιά δημιουργώ κάνω την εκπομπή «Γλυκές Αλχημίες» που συνεχίζεται χωρίς να σταματήσει 12 χρόνια και είναι η μοναδική εκπομπή μαγειρικής που κρατάει με τον ίδιο τίτλο για 12η χρονιά φέτος. Με ρωτάνε συνέχεια αν στεναχωριέμαι ή λυπάμαι που κλείνω το μαγαζί ή που άφησα την αλυσίδα. Ποτέ δεν λυπήθηκα, ποτέ δεν στεναχωρέθηκα. Γιατί πάντα είχα όνειρα να πάω παρακάτω, κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Γιατί μου αρέσει η δημιουργία. Αγαπώ τη φύση πάρα πολύ, εμπνέομαι από τη φύση, εμπνέομαι από ένα πιάτο, εμπνέομαι από ένα ρούχο, εμπνέομαι από ένα ύφασμα, από ένα μουσείο. Πρόσφατα, είχα πάει ένα ταξίδι στη Νέα Καλλιδονία και είδα αυτά τα δέντρα, τα οποία τα λάτρεψα. Μου θύμισαν ότι είναι Χριστούγεννα. Και λέω το καινούριο μου κόνσεπτ για τα Χριστούγεννα και οι συσκευασίες θα είναι δέντρα. Και δημιούργησα αυτά τα κουτιά για φέτος. Ο μινιμαλισμός γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ, όπως γι' αυτό το λόγο μου αρέσει και η αρχιτεκτονική, τα κτίρια, οι γραμμές. Αλλά δεν τα κατάφερα να γίνω αρχιτέκτονας. Δεν το μετανιώνω γι' αυτό, γιατί την αρχιτεκτονική την έχω βάλει στα γλυκά μου, όπως έκανα μία πυραμίδα από σοκολάτα που εμπνεύστηκα από το Μουσείο του Λούβρου. Νιώθω πραγματικά τυχερός
γιατί κάνω αυτό που μου αρέσει. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβα ότι η ζαχαροπλαστική με βοήθησε να γίνω ένας άλλος άνθρωπος, να επικοινωνώ με τον κόσμο, να μ' αρέσει η φωτογραφία, να κάνω food style, να εμπνέομαι, να κάνω καινούρια concept. Δεν είναι μόνο το γλυκό ο Στέλιος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάντα τη νύχτα ονειρεύομαι τι γλυκό θα κάνω, ξυπνάω τη νύχτα. Και μου είχε διγεύσει στο στόμα. Την άλλη μέρα πάω στο εργαστήριο, αγωνίω πότε θα βρεθώ στο εργαστήριο, να ανοίξω, να πάρω τα υλικά και να φτιάξω αυτό που ονειρεύτηκα ή γεύτηκα. Στο εργαστήριο οι συνάδελφοί μου πάντα κάνουν λάθη, κάνουν καταστροφές. Αυτό που λένε, ο Στέλιος θα το σώσει. Και εκεί δεν θυμώνω, γιατί πραγματικά μου δίνουν έμπνευση να φτιάξω κάτι άλλο. Και έτσι κάνω καινούργιες συνταγές. Ο ρόλος μου γενικώς δεν τελειώνει στη ζαχαροπλαστική. Μου αρέσει το στήσιμο, μου αρέσουν να φτιάχνω τις βιτρίνες, τα κουτιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική. Και εδώ θέλω να πω ότι χωρίς παρελθόν δεν μπορείς να φτιάξεις ποτέ το μέλλον. Αυτό ισχύει και στη ζαχαροπλαστική. Αν δεν διαβάσεις τι ήταν η ζαχαροπλαστική, πώς ξεκίνησε, δεν μπορείς να την πας παραπέρα. Αν δεν δεις τα λάθη που κάνανε οι προηγούμενοι, δεν μπορείς να τα διορθώσεις. Οι νέοι σήμερα ασχολούνται με το τώρα. Ξέρουν τα μακαρόν. Δεν ξέρουν τα υπέροχα ελληνικά αμυγδαλωτά. Πάνε, παίρνουν γάλα αμυγδάλου που δεν είναι γάλα αμυγδάλου. Και δεν ξέρουν τη σουμάδα. Η σουμάδα είναι σιρόπι από αμύγδαλο που φτιάχνονται στα νησιά στην Ελλάδα. Και φτιάχνεις υπέροχα γλυκά με τη σουμάδα. Κανένας δεν ξέρει ιστορία των γλυκών. Από κάθε γλυκό πίσω κρύβεται μια ιστορία. Ποιος μπορεί να μου πει αν ξέρει την ιστορία της Σεράνο να σηκώσει το χέρι του. Τώρα βλέπω. Πέστε δυνάμ. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο Google και να το διαβάσετε όλοι. Η ιστορία της Σεράνο, που δεν την ξέρει σήμερα ο Έλληνας ζαχαροπλάστης, είναι την επινόησε ένας ζαχαροπλάστης στη δεκαετία του 50, στη Φωκίωνος Νέγρη, μπροστιμή της χιλιανής τραγουδίστριας που έχει το όνομα Σεράν. Λοιπόν, η ζαχαροπλαστική από μόνη της είναι χημεία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε χημικά συστατικά. Αν έχεις καλά υλικά, αν έχεις βούτυρο, ζάχαρη και τα εκτιμάς, μπορεί να φτιάχνεις υπέροχα γλυκά. Δεν μ' αρέσουν τα χρώματα, δεν μ' αρέσουν τα συντηρητικά καθόλου. Η ζάχαρη τώρα, τη ζάχαρη τη φοβούνται όλοι. Τελευταίως την κατηγορούν συνέχεια. Έχουμε γεννηθεί με τους 4 γευστικούς κάλικες. Ξινό, πικρό, αλμυρό και γλυκό. Άρα, από τη φύση μας είναι να απολαμβάνουμε και ένα γλυκό. Εγώ προσωπικά έχω αφαιρέσει πολύ τη ζάχαρη, γιατί παλιά τη χρησιμοποιούσαν τη ζάχαρη σαν συντηρητικό. Τώρα δεν χρειάζεται. Σκεφτείτε ένα γλυκό για 12 άτομα να έχει 200 γραμμάρια ζάχαρη. Δεν είναι τίποτα. Έχετε φανταστεί να φάτε μία σοκολάτα χωρίς ζάχαρη? Δεν θα την έτρωγε κανείς. Αλλά σοκολάτα καταναλώνουμε, κατηγορούμε τη ζάχαρη. Λοιπόν, απολαύστε για μένα ένα γλυκό, είναι απόλαυση. Μπορεί να μην το βάζω στη ζάχαρη, να το βάζω στον καφέ μου για να το απολαμβάνω καλύτερα. Αλλά ένα γλυκό μπορούμε να το καταναλώνουμε και να είναι καλό με καλή πρώτη ύλη. Μίνιμαλ. Το μίνιμαλ, η απλότητα, είναι αυτό που με ταιριάζει απόλυτα. Η απλότητα στην επικοινωνία μου, στους ανθρώπους, στο γλυκό, είμαι εγώ. Φέτος, το 2020, κλείνω 40 χρόνια ως ζαχαροπλάστης και για άλλη μια φορά κάνω μία επανεκκίνηση στη ζωή μου, φτιάχνοντας διάφορα βιβλία, επικοινωνώ με καινούριες συνταγές με τον κόσμο, κάνω διάφορα event,
διάφορα pop-up και ανανεώνω την καινούρια εκπομπή μετά από 12 χρόνια με ένα καινούριο concept. Λοιπόν, στις καινούριες αρχές και στα καινούρια ξεκινήματα για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.